Καλώ ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Φίλιππος Σπαν. Εβδομαδιαίε συμβουλέ και πρακτικέ για το πώ να δουλέψετε με εφαρμογέ του Microsoft Office. Be wise and subscribe. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με το Microsoft Word. Πώς να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό αναδίπλωση κειμένων σε ένα έγγραφο του Microsoft Word. Όταν εισάγουμε μια εικόνα σε ένα έγγραφο του Microsoft Word και θέλουμε το κείμενο να αναδιπλώνεται γύρω από τη συγκεκριμένη εικόνα, χρησιμοποιούμε το χαρακτηριστικό αναδίπλωση κειμένο που είναι διαθέσιμο. Το χαρακτηριστικό αναδίπλωση κειμένο δουλεύει σε εικόνες ή γραφικά που έχουν εισαχθεί μέσα στο έγγραφό μας. Όταν θελήσουμε να μετακινήσουμε αυτά τα αντικείμενα όμως σε μια συγκεκριμένη θέση και να παραμείνουν, η όλη διαδικασία είναι πολύ ενοχλητική αλλά όπως αναφέρθηκα, το χαρακτηριστικό αναδίπλωση κειμένου κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά και εύκολα. Έχω δημιουργήσει ένα έγγραφο το Microsoft Word και έχω εισάγει μια εικόνα σε αυτό. Για να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτηριστικό αναδίπλωση κειμένου, θα πρέπει να επιλέξουμε την εικόνα κάνοντας κλικ πάνω της. Υποδηλώνεται από τις 8 λαβές γύρω της. Αφού την επιλέξουμε, ενεργοποιείται το tab Μορφοποίηση εικόνα και εντοπίζουμε την περιοχή στα δεξιά που ονομάζεται Τακτοποίηση. Στο μέσο της περιοχής Τακτοποίηση βρίσκεται η εντολή αναδίπλωση κειμένου όπου και μπορούμε να επιλέξουμε τρόπο αναδίπλωση του κειμένου γύρω από το επιλεγμένο αντικείμενο. Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε το κείμενο να συνεχίζει γύρω από το αντικείμενο ή να το διαπερνάει. Αφού επιλέξουμε την εντολή αναδίπλωση κειμένου, εμφανίζει το πτυσσόμενο μενού μαζί με τις εντολές. Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Θα ευθυγραμμίσει την εικόνα μέσα στην παράγραφο, όπως κάνει με το κείμενο. Μπορούμε να μετακινήσουμε την εικόνα στη σελίδα με το κείμενο να ρέει γύρω τη. Τετράγωνη. Θα αναδιπλωθεί το κείμενο γύρω από την εικόνα σε όλες τις πλευρές, σαν να έχει ένα ορθογώνιο κουτί γύρω του. Ερμητικό. Είναι σαν την τετράγωνη αναδίπλωση, ωστόσο το κείμενο θα αναδιπλωθεί γύρω από τις άκρες της εικόνας. Συνήθως το χρησιμοποιούμε για εικόνες που έχουν ακανόνιστο σχήμα. Διαμέσου είναι σαν την ερμητική αναδίπλωση, αλλά το κείμενο που θα γεμίζει όλα τα λευκά κενά που υπάρχουν στην εικόνα. Επάνω και κάτω το κείμενο θα αναδιπλώνεται στο πάνω και κάτω μέρος των εικόνων έτσι ώστε να βρίσκεται στη δική του γραμμή. Το χρησιμοποιούμε συνήθως για εικόνες που είναι μεγάλες και καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του πλάτους της. Πίσω από το κείμενο. Θα τοποθετήσει την εικόνα πίσω από το κείμενο. Σαν να πρόκειται για υδατό γράφημα ή εικόνα φόντου. Εμπρός από το κείμενο. Θα τοποθετήσει την εικόνα μπροστά από το κείμενο επεξεργασία σημείων αναδίπλωσης. Όταν ενεργοποιήσουμε αυτή την επιλογή θα δούμε ένα κόκκινο περίγραμμα με μαύρες λαβές γύρω από την εικόνα. Μπορούμε να αλλάξουμε το σχήμα του περιγράμματος σύροντας τις μαύρες λαβές. Μετακίνηση με το κείμενο. Όταν χρησιμοποιήσουμε αυτή την επιλογή η εικόνα μετακινείται στη σελίδα καθώς εισάγουμε ή διαγράφουμε κείμενο. Διόρθωση θέση στη σελίδα. Όταν χρησιμοποιήσουμε αυτή την επιλογή, η εικόνα παραμένει στην ίδια θέση στη σελίδα, είτε εισάγουμε είτε διαγράφουμε κείμενο. Περισσότερες επιλογές διάταξης. Όταν επιλέξουμε αυτή την εντολή, εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου διάταξη με ενεργοποιημένο το tab αναδίπλωση κειμένο. Η καρτέλα αναδίπλωση κειμένο χωρίζεται σε τρεις περιοχές. Περιοχή στήλου αναδίπλωσης με όλα τα διαφορετικά στήλα αναδίπωσης που μπορούμε να εφαρμόσουμε στην εικόνα και που είναι σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Τετράγωνο. Ερμητικό. Διαμέσου. Επάνω και κάτω. Πίσω από το κείμενο. Εμπρός από το κείμενο περιοχή αναδίπλωση κειμένο. Μπορούμε να καθορίσουμε πού θα εφαρμοστεί η αναδίπλωση κειμένο. Είτε και στις δυο πλευρές. Μόνο αριστερά. Μόνο δεξιά. Και μόνο στη μεγαλύτερη πλευρά. Απόσταση από το κείμενο. Μπορούμε να καθορίσουμε την ακριβή απόσταση που θα έχει η εικόνα από το κείμενο κάνουμε προσαρμογή το πάνω, το κάτω, την αριστερή και τη δεξιά απόσταση. Οποιεδήποτε ρυθμίσεις κάνουμε στο παράθυρο διαλόγο διάταξη, θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί OK στο τέλος για να εφαρμοστούν. Και τέλος, στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού αναδίπλωση κειμένου βρίσκεται η επιλογή. Ορισμός ως προεπιλεγμένη διάταξη. Όταν επιλέξουμε την εντολή θα χρησιμοποιήσει το στυλ αναδίπλωσης και τις επιλογές θέσεις που έχουμε εφαρμόσει ως την προεπιλεγμένη για κάθε νέα εικόνα, γράφημα ή γραφικά Smart Άλλος τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτηριστικό αναδίπλωση κειμένου είναι να επιλέξουμε μία εικόνα ή απεικόνηση και έπειτα να ενεργοποιήσουμε το Tab Διάταξη. Έπειτα πάλι από τα δεξιά της κορδέλας εντοπίζουμε την περιοχή τακτοποίηση όπου και βρίσκεται η εντολή αναδίπλωση κειμένων και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό που μόλις είδατε, εγγραφείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Εάν έχετε απορίες ή προτάσεις, πολύ ευχαρίστω να μου τις γνωστοποιήσετε στην ενότητα των σχολείων. Be wise and subscribe.